Έχουμε φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε λίγο στο θέμα βιοαέριο, γιατί και όχι μόνο. Είναι μαζί μας ο κύριος Καλατζάκης, πρώην δήμαρχος Ιεράπετρας και ενεργότατος παντού. Και χθες ήταν εκεί στην παρουσίαση της εταιρείας της ECOELAS, όπου έγινε η παρουσίαση του εργοστασίου που θα ξεκινήσει. Ξεκινάει, μπήκε ο θεμέλιος λίθος, όπως είπαμε, σε ένα χρόνο από τώρα περίπου, σύμφωνα με τους υπεύθυνους, θα το έχουμε αυτό. Έχει όμως ενδιαφέρον. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα, κυρία Τσαγκάρη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Ελπίζω να είστε καλά. Μια χαρά. Χαίρομαι που τα λέμε, ξέρετε. Γιατί είχαμε καιρό να τα πούμε, έτσι. Λοιπόν, είμαι πάντα στη διάθεσή σας και το γνωρίζετε, ναι, ναι, για να ενημερώσουμε τον κόσμο ή να, ναι, πω τις απόψεις μου στον κόσμο, αυτές που πιστεύω εγώ ή αυτές που έχουμε ως παράταξη. Mm. Λοιπόν, επί των ημερών σας ουσιαστικά στήθηκε αυτή η εταιρεία, έτσι, η οποία αγκαλιάστηκε και από την αντιπεριφέρεια και από την περιφέρεια. Είδα και δηλώσεις, ας πούμε, του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη του κ. Ξυλούρη και του αντιπεριφερειάρχη εδώ και αγροτικών, έτσι, παραγόντων, συλλόγων, ομάδων παραγωγών κτλ. Επί των ημερών σας, λοιπόν, άρχισε να στείνεται αυτή η μονάδα βιοαέριο. Επί των ημερών σας έγινε και η μονάδα κομποστοποίησης, έτσι, αυτή που θα παίρνει μόνο κλαδοκάθαρα, αν τα λέω σωστά. Μια χαρά τα λέτε, έτσι, χαρά. Λοιπόν, ωραία. Σε αυτή τη μονάδα να ρωτήσω τώρα, στην κομποστοποίηση, δεν θα μπορούσε να είχε στηθεί βιοαέριο ή ένας δήμος δεν θα μπορούσε να το σηκώσει αυτό? Λοιπόν, ακούστε, καταρχάς, ναι, όταν λέμε επί των ημερών μας, θα πρέπει να ξέρετε ότι εμείς ως Δήμος Ιεράπετρας παρακολουθούμε όλες τις ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες γινόταν στο Δήμο και πάντα ως παράταξη όσες αυτές επενδύσεις, είτε ήταν ξενοδοχεία, είτε ήταν μονάδες βιοαερίου ή οτιδήποτε άλλο που αφορούν τις εγκρίσεις και είχαν όλες τις νόμιμες εγκρίσεις από όλες τις υπηρεσίες του κράτους, γιατί για να φτιάξει μια τέτοια μονάδα καταλαβαίνετε ότι έχει μια γραφειοκρατία τεράστια. Να σας πω ότι από τότε που ήμουν δήμαρχος του Μακρύγιαλο συζητιόταν για αυτή τη μονάδα, για να καταλάβετε πόσο παλιά αυτή η υπόθεση είναι. Οπότε έλεγα στις συναντήσεις που κάναμε τους αγρότες, οι οποίοι και αυτοί αγωνιούσαν, μα τι θα κάνουμε με τα οργανικά υπολείμματα των θερμοκηπίων και όλα αυτά που τελειώνει η καλλιέργεια και δεν έχουμε που να τα πάμε. Και τους έλεγα ότι επειδή ξεκάθαρα η νομοθεσία δεν επιτρέπει στο Δήμο να τα διαχειριστεί ή να επενδύσει ή να κάνει να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα και να κάνει μια τέτοια μονάδα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή γνωρίζω τι θα γίνει στην Ιεράπετρα τα επόμενα χρόνια, κάντε λίγο υπομονή. Σίγουρα στείνεται αυτή η εταιρεία η οποία θα κάνει τη μονάδα του βιοαερίου και θα λυθεί μια για πάντα το πρόβλημα που υπήρχε όχι μόνο στην Ιεράπετρα, σε όλη την Ανατολική Κρήτη όπου υπάρχουν θερμοκήπια. Γνωστό το πρόγραμμα, να μην επανέρχουν πάλι σε αυτά. Ξέρετε, οπότε δεν μπορούσε λοιπόν ο Δήμος να πάρει άδεια, η νομοθεσία δεν του επιτρέπει αυτό, για μια μονάδα βιοαερίου, ας πούμε. Αν θυμάστε, κυρία Τσαγκαράκη, είχαμε φέρει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είχαμε φέρει τους αρμόδιους γενικούς γραμματείς και στελέχη του Υπουργείου, κάναμε μια εκδήλωση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, παρών όλων των αγροτών και πολλών δημοτικών συμβούλων τότε, και παρουσιάσαμε τις αρμοδιότητες που έχει ο Δήμος όσον αφορά τη διαχείριση των αγροτικών υπολειμμάτων των θερμοκηπίων. Δεν έδινε δυνατότητα, δεν τη δίνει, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, κακώς. Έπρεπε αυτή τη στιγμή, όπως χρηματοδότησε, όπως μάλλον ενταχθήκαμε μετά από μεγάλη προσπάθεια και φτιάξαμε τη μονάδα κομποστοποίηση, η οποία αφορά τα οργανικά από τα σπίτια, από τα ξενοδοχεία και τα κλαδοκάθαρα από τους κήπους και τα πατέρια του Δήμου, και είναι μέχρι μια συγκεκριμένη δυναμική δυνατότητα αυτή η μονάδα, θα έπρεπε να δίνει και δυνατότητα στους Δήμους ή, εν πάση περιπτώσει, στον ενιαίο σύνδεσμο διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης, γιατί μην ξεχνάμε ότι και ο Δήμος Ιεράπετρας εκεί εντάσσεται. Δεν κάνει ό,τι θέλει. Είμαστε σε ένα ενιαίο σύνδεσμο διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης και ακολουθούμε πιστά τις αποφάσεις οι οποίες παίρνονται για να έχουμε μια καλύτερη διαχείριση. Άλλη συζήτηση τώρα αυτό, μεγάλη συζήτηση τώρα αυτό, εν πάση περιπτώσει, μεγάλη συζήτηση, τα απορρίμματα, έτσι, που κάθε χρόνο αυξάνεται και το ποσό που πληρώνει ο Χεραπετρίτης προκειμένου να έχει αυτή τη... Κοιτάξτε, να τα λέμε, δεν αυξήθηκε, το νερό μας δεν έχουμε καμία αύξηση στη διαχείριση των απορριμμάτων.
Ξεκινήσαμε με 800.000 ευρώ αυτό, και έχει πάει ένα 200. Αυτό, ακούστε κάτι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς το παλεύαμε ως δημοτική αρχή. Υπάρχει ένα θέμα, υπήρχε μάλλον ένα θέμα με το κύτταρο του Αγίου Νικολάου, το οποίο θα πρέπει να ξέρετε ότι έχει ημερομηνία λήξης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γίνεται της θητείας τώρα. Γι' αυτό γίνεται της θητείας, που εκεί θα είμαστε υποχρεωμένοι, κυρία Τσαγκαράκη, να πηγαίνουμε τα απορρίμματα επόμενα χρόνια. Όπως και η θητεία είναι υποχρεωμένη, τα κλαδοκάμματα και τα οργανικά. Το σκουπιδό ταξίδι δεν το δεν μας αφήνει, εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς. Και δεν θέλω τώρα να το επεκτείνουμε αυτό, γιατί δεν ξέρω αν μπορούσατε, ας πούμε, σαν Δήμος, ή αν μπορεί τώρα ο Δήμος να κάνει κάτι και να έχει μια δική του μονάδα, εν πάση περιπτώσει, και να, λοιπόν, να αποφεύγει αυτά τα... Όλα τα σενάρια τα έχουμε ψάξει, τα έχουμε μελετήσει. Να ξέρετε ότι δεν θα κόστιζε λιγότερο στο Δήμο της Ιεράπετρας αν είχε μια δικιά του, ένα χώρο δικό του διαχείριση απορριμμάτων. Αυτό που πρέπει να... Γιατί είναι τεράστιο το κόστος, όχι μόνο εγκατάσταση, αλλά και λειτουργία του. Παραδείγματος χάρη, ένα απλό παράδειγμα θα σας πω για να καταλάβετε. Κάναμε τη μονάδα κομποστοποίησης. Ενταχθήκαμε στο πρόγραμμα. Από το 2014 το πάλευα, το πάλευα για να ενταχθούμε. Ενταχθήκαμε, δημοκρατήθηκε, υλοποιήθηκε. Είναι σε δοκιμαστική λειτουργία. Είπαμε όμως στον ΕΣΑΚ ότι εμείς, σαν η Δήμος Ιεράπετρας, δεν έχουμε τη δυνατότητα να το λειτουργήσουμε. Και θα πρέπει ο ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων να βρει τον τρόπο να λειτουργήσει τη μονάδα. Διότι από τη μια η υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου, από την άλλη δηλαδή η έλλειψη προσωπικού, δεν μας δίνει την ευχαίρεια να δουλέψουμε παράλληλα και την. Η μονάδα κομποστοποίησης είναι στα πλαίσια όμως συνεργασίας του ΕΣΔΑΚ, και όπως εμπλέκεται και ο Δήμος Ιτίας, θα πρέπει ο ΕΣΔΑΚ να κάνει μια σύμβαση με την Ιεράπετρα, και το έχουν δεχτεί. Δηλαδή, τελευταίες συναντήσεις που κάναμε ήταν αυτές, ότι ο ΕΣΔΑΚ θα αναλάβει τη διαχείριση της μονάδας κομποστοποίησης. Και θα σας πω και κάτι άλλο, ότι αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει πλέον και σε αυτό που είχαμε εμείς δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα είναι ότι ο Γεραπετρίτης, εφόσον το κεντρικό κράτος, ο ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων, που είναι πίσω από αυτό η περιφέρεια Κρήτης, θα πρέπει ο Γεραπετρίτης να πηγαίνει τα απορρίμματά του στη Σιτία, που το κόστος είναι τεράστιο, γιατί η απόσταση είναι, θα πρέπει να τα πηγαίνω στον κουρεμένο εκεί πέρα που γίνεται το κύτταρο, θα πρέπει να υπάρχει ενιαία τιμολογιακή πολιτική. Εκεί θα πρέπει να στηριχτούμε τώρα. Όχι γιατί εμείς από την Ιεράπετρα θα πάμε στη Σιτία, θα πληρώνουμε ακριβότερα. Θα πρέπει να υπάρχει ενιαία τιμολογιακή πολιτική για τη μεταφορά και τη διαχείριση των απορριμμάτων της Ιεράπετρας. Όχι μόνο στην Ιεράπετρα, και στον Άγιο Νικόλαο και στη Σιτία. Αυτά είναι θέματα τα οποία μας απασχολούσαν καθημερινά, γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι γίνεται ένας ενιαίος, υπάρχει ένας ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης, υπάρχει ένας ενιαίος σχεδιασμός, αλλά ο Γεραπετρίτης, επειδή κάποιοι επέλεξαν να γίνει το κύτταρο στη Σιτία, θα πρέπει να επιβαρύνεται με περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι άδικο και θα πρέπει και η νέα δημοτική αρχή εκεί να πιέσει καταστάσεις, ώστε να μην δεχτεί αυτή την τιμολογιακή πολιτική και να υπάρχει μια ομοιόμορφη, μια ίση κατανομή των υποχρεώσεων των Δήμων του Νομού Λασιθίου απέναντι στη διαχείριση των απορριμμάτων. Θεωρώ ότι ο ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης το έχει καταλάβει το πρόβλημα που υπάρχει, και θα πρέπει όμως να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην δεχτούμε καμία αύξηση στη μεταφορά των απορριμμάτων, ούτε στη διαχείρισή τους, μια και αυτοί επέλεξαν να γίνει το κύτταρο στη Σιτία και όχι κάπου αλλού. Μάλιστα. Τέλος πάντων, δεν μπορεί να αλλάξει λοιπόν αυτός ο σχεδιασμός, ή να επιβάλλουμε να αλλάξει κάτι προκειμένου να έχουμε και εμείς εδώ τη δική μας, τέλος πάντων, διαχείριση, όπως έχουν γίνει και στα Χανιά, παράδειγμα. Δεν μας συμφέρει, κυρία Σαγκαράκη. Ακούστε με σας κάτι. Δηλαδή, τα έχουμε ψάξει όλα. Η υπηρεσία δεν είναι. Έχει βάλει κάτω όλα τα οικονομικά μεγέθη. Να ξέρετε ότι δεν συμφέρει. Δηλαδή, το κόστος λειτουργίας ενός χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων είναι τεράστιο. Συν τη συντηρήση των μηχανημάτων, συν το προσωπικό. Και σας φέρνω ένα απλό παράδειγμα. Τη μονάδα κομποστοποίησης, που είναι μια μικρή μονάδα κομποστοποίησης που αφορά το Δήμο της Ιεράπετρας και της Ιτίας. Και όμως παρόλα αυτά, δεν έχει ο Δήμος τη δυνατότητα να το τρέξει. Εδώ δεν έχουμε με την υποστελέχωση στους Δήμους. Είμαι σίγουρος ότι δεν μπορούν να βγουν και δρομολόγια για να καλυφθεί η πόλη, να καλυφθούν τα χωριά. Υπάρχει πρόβλημα. Εμείς τα λέγαμε βέβαια και προεκλογικά. Δεν είπαμε ότι τώρα αλλάξαμε άποψη. Αυτά λέγαμε τότε, αυτά λέμε και σήμερα. Θα πρέπει να διεκδικηθούν στελέχος των υπηρεσιών του Δήμου, όχι μόνο στην Ιεράπετρα, σε όλη την τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, να φτάσει μέχρι την ΚΕΔΕ και όλοι οι Δήμαρχοι να πιέσουν την κυβέρνηση να γίνει πρόσληψη προσωπικού. Αποδυναμώνονται οι Δήμοι, υποστελεχώνονται, φεύγουν, συνταξιδοτούνται άτομα και δεν έρχονται υπάλληλοι στο Δήμο. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Μήπως αυτό ανοίγει, κύριε Δημαρχέ, όλη τη διαδικασία για να υπάρξει ίσως δρόμος για να γίνει ΣΔΙΤ η διαδικασία αυτή? Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι κατά το ΣΔΙΤ. Εάν και εφόσον
υπάρχει η δυνατότητα αυτή και ο Δημότης δεν επιβαρύνεται με ένα σημαντικό ποσό, αλλά βλέπουμε μια πόλη καθαρή, βλέπουμε να υπάρχουν πιο συχνά δρομολόγια, να μπορούν οι υπάλληλοι του Δήμου να ασχοληθούν και με άλλα πράγματα που δεν μπορούν αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κακό το να εμπλακεί ένας ιδιώτης στη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτό γίνεται και σε πολλούς άλλους Δήμους. Αρκεί να υπάρχει μια αξιολόγηση σωστή των πραγμάτων, ούτως ώστε ο Δημότης να μην επιβαρυνθεί παραπάνω κόστος. Ή, εν πάση περιπτώσει, το κόστος το οποίο θα επιβαρυνθεί μπροστά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων στην καθαριότητα να είναι πολύ ελάχιστο. Μην νομίζετε ότι στο Δήμο δεν κοστίζει η καθαριότητα. Κοστίζει. Απλά ο ιδιώτης κινείται με άλλο προσωπικό, με άλλες ώρες λειτουργίας και φυσικά με μηχανήματα τα οποία αυτός αναλαμβάνει τη συντήρηση, την επισκευή τους. Εδώ στη γραφειοκρατία που έχουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση, άμα σου χαλάσει ένα απορριμματοφόρο, μέχρι να βρεις υλικά, μέχρι να έρθουν τα υλικά, μέχρι να το φτιάξεις, μπορεί να περάσουν και 2 εβδομάδες. Δηλαδή όλα αυτά είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τα λέγαμε, τα λέμε και θα συνεχίσουμε να τα λέμε. Δεν είναι κακό το να εμπλέκονται ιδιώτες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Απλά εμείς θα πρέπει να είμαστε προσωπικοί, ώστε οι συμβάσεις που θα υπογράφουμε να είναι προς όφελος του Δημότη, όχι προς όφελος των ιδιωτών. Απλά είναι και το θέμα της ανταποδοτικότητας του Δημότη για την καθαριότητα. Οπότε εκεί πια μπαίνει και ένα ποσοστό κέρδους για τον ιδιώτη. Γιατί δεν διεκδικούμε την πρόσληψη προσωπικού παρά είμαστε, λέμε εντάξει στο ζήτημα. Ξέρετε, κάθε χρόνο να σας πω πώς δουλεύουν ο Δήμος. Γιατί, εντάξει, δηλαδή, με λίγο καλή διαχείριση χρόνο, του προσωπικού, καλύτερη διαχείριση του προσωπικού. Όχι, έτσι, να έχουμε, ειδικά την καθαριότητα. Γι' αυτό έλεγα πάντα ότι η καθαριότητα είναι υπόθεση όλων μας. Θα σας πω το εξής: όσο καλή προσπάθεια γίνεται από όλους, που κανένας δεν θέλει να βλέπει την πόλη του να έχει σκουπίδια, να έχει κάδους και διάφορα άλλα πράγματα που βλέπουμε κατά καιρούς σε ορισμένα σημεία. Να σας πω το εξής: φταίμε κι εμείς. Έτσι, φταίει το κράτος για μένα, πάνω απ' όλα, το οποίο δεν στελεχώνει τις υπηρεσίες, δεν δίνει δυνατότητα άμεσης πρόληψης προσωπικού πέρα από τα 8 μήνα. Και, εν πάση περιπτώσει, κάθε χρόνο ο Δήμος Ιεράπετρας και όλοι οι Δήμοι κάνουν μια λίστα με την πρόληψη προσωπικού που θέλουν στο Δήμο. Αυτή τη στιγμή, στο Δήμο της Ιεράπετρας, χρόνια τώρα, όχι μόνο τώρα, πάντα, διεκδικούμε, ζητάμε μάλλον υπαλλήλους πάνω από 130 άτομα κάθε χρόνο. Μας εγκρίνουν γύρω στα 60-70 άτομα. Τα περισσότερα έρχονται μέσα από 8 μήνα και έτσι μπαλώνεται μια κατάσταση, αλλά δεν είναι λύση αυτή. Εγώ έλεγα πάντα ότι οι Δήμοι θέλουν μόνιμο προσωπικό. Δεν θέλουν 8 μήνα. Δεν θέλουμε, κύριε Υπουργέ Εσωτερικών, κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι αυτή, να στελεχώνται οι Δήμοι με 8 μήνα. Τι σημαίνει 8 μήνα? Έχουμε 8 μήνες και δουλεύω και φεύγω. Και μετά δεν ξαναπαίρνουμε τον ίδιο, γιατί πρέπει να περάσει πάλι ένα χρονικό διάστημα. Και πρέπει να πάρουμε άλλους. Άντε τώρα να μάθουμε για άλλη τη δουλειά, άντε να ξεκινήσουμε από το μηδέν και μέχρι να τη μάθουμε ξαναφεύγουν. Αυτό γίνεται σε όλες τις υπηρεσίες στο Δήμο. Άρα εμείς ζητούμε και συνεχίζουμε να ζητάμε και νομίζω ότι η νέα δημοτική αρχή σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί όπως όλοι οι Δήμοι, να ζητάμε τη στελέχωση μόνιμου προσωπικού στο Δήμο. Αν δεν υπάρξει μόνιμο προσωπικό στο Δήμο, θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε συνέχεια προβλήματα. Και πολλά άλλα. Δηλαδή, να μην προσλαμβάνονται για την καθαριότητα και να πηγαίνουν στα γραφεία και άλλα τέτοιου τύπου διαχείριση, κύριε Καλατζάκη. Έλα να σου πω τώρα, να σου πω κάτι. Παρακαλώ. Τώρα θα σου πω, εάν κάποιοι πάλι, οι οποίοι είναι ελάχιστοι, έτσι, είχαν προσλήσει την καθαριότητα, αλλά έπρεπε να τρέξουν κάποιες διαδικασίες σε μια υπηρεσία, η οποία έχει άμεση σχέση με τη λειτουργία του Δήμου, μέσα στην υποστελέχωση που έχει, καμιά φορά κάποιοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν και άλλες δυνατότητες, μπορεί να πάρουν σε ένα γραφείο να δουλέψουν. Δεν είναι κακό. Δεν γίνεται δηλαδή το πρόβλημα αν δύο υπάλληλοι δεν είναι στην καθαριότητα και είναι σε κάποια γραφεία που δουλεύουν. Το θεωρούμε και ως μπας κλάς αυτό, δηλαδή δεν καταλαβαίνετε τώρα. Στις προσλήψεις που γίνονται μέσω του ΑΕΔ ή αυτοί που έρχονται μέσω ΑΣΕΠ κτλ. Μην νομίζετε ότι αν έρθει ένας υπάλληλος ο οποίος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα στην καθαριότητα, θα πρέπει να μείνει στην καθαριότητα. Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνουν κάποιες μετακινήσεις προς όφελος της λειτουργίας του Δήμου, όπως, προσέξτε τι θα σας πω, δεν είναι μόνο από την καθαριότητα που μπορεί να πάνε να στελεχώσουν κάποια γραφεία, αλλά και από άλλες υπηρεσίες μπορεί να φύγουν και να πάνε στην καθαριότητα. Αυτό είναι θέμα
σε κάθε δημοτική αρχή να κρίνει αν θα πρέπει κάποιοι πάλι να πάνε εδώ ή εκεί για να δουλεύει ο Δήμος καλύτερα. Δηλαδή, στα πλαίσια της υποστελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου, ο κάθε Δήμαρχος κάνει τα δύνατα δυνατά προκειμένου να λειτουργήσουν καλύτερα οι υπηρεσίες. Πάντως, δεν ήθιστε να φεύγουν από γραφεία για να πηγαίνουν στην καθαριότητα. Δεν ξέρω, εγώ δεν το έχω υπόψη μου, αλλά το σίγουρο είναι ότι. Καθαριότητα, κύριε Βενέτη, δεν είναι μόνο να βλέπεις τον υπάλληλο έξω και να τον βλέπεις μόνο στο απορριμματοφόρο. Η καθαριότητα έχει πολύ προσωπικό το οποίο απασχολείται στην υπηρεσία καθαριότητας, που χρειάζεται όχι μόνο να είναι απ' έξω στο απορριμματοφόρο, αλλά να είναι και στην υπηρεσία καθαριότητας για να μπορεί να κάνει τις δουλειές που πρέπει να κάνει. Γιατί δεν είχε γραφειοκρατία η καθαριότητα. Δηλαδή, όλοι οι υπάλληλοι οι οποίοι έρχονται και μπορούν να δουλεύουν στην υπηρεσία καθαριότητας δεν είναι μόνο αυτοί που βλέπετε στα απορριμματοφόρα. Είναι και η υπηρεσία καθαριότητας, η οποία έχει και διοικητικούς υπαλλήλους για να στηρίξουν το έργο. Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, μην συνδυάζετε την καθαριότητα μόνο με τα απορριμματοφόρα και τους εργάτες έξω. Φανταστείτε ότι είναι μια μεγάλη υπηρεσία η οποία έχει να ανταποκριθεί σε πάρα πολλές υποχρεώσεις και σε γραφειοκρατικές και σε προμήθειες και σε συμβάσεις. Όλα αυτά χρειάζεται προσωπικό. Αυτό το προσωπικό λοιπόν πρέπει να στελεχώνει και τις διοικητικές υπηρεσίες στην καθαριότητα, αλλά και τις υπηρεσίες οι οποίες είναι έξω. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι η καθαριότητα δεν είναι μόνο απορριμματοφόρα, είναι και γραφεία, κύριε Βενέτη. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεπιστρέφουμε στο βιοαέριο. Μεγάλη συζήτηση τώρα αυτή. Οπότε είστε αισιόδοξος ότι θα καθαρίσει η περιοχή, ή ας πούμε είχατε κάνει κάποια συμφωνία εσείς τότε που ξεκίνησε, έχετε δει το οργανόγραμμο της εταιρείας, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, υπάρχει δηλαδή κάτι ένα master plan που θέλετε που να, έτσι, να σταθούμε? Εντάξει, κάτι. Εμείς τις τελικές αδειοδοτήσεις δίνει η περιφέρεια, δεν τις δίνει ο Δήμος Ιεράπτρας, όπως και στο Πυρηνελαιοργείο. Θα ξέρετε ότι όλες οι τελικές αδειοδοτήσεις έρχονται από την περιφέρεια. Εμείς στην ουσία ως Δήμος είχαμε σε αυτές τις περιπτώσεις, είτε στο Πυρηνελαιοργείο, είτε σε ξενοδοχεία ή οποιαδήποτε επένδυση έρχεται στο Δήμο, έχουμε πάντα γνωμοδοτικό χαρακτήρα ή έκφραση άποψη. Mm. Όταν εμείς λοιπόν ακούσαμε, γιατί σας λέω, αυτό το εργοστάσιο το ακούω από τότε που ήμουν δήμαρχος στο Μακρύ Γιαλό, από το 2008. Περάσανε 13 και 16 χρόνια για να πούμε ότι ξεκινάει στην Ιεράπετρα. Εμείς λοιπόν, όταν ακούμε μια επένδυση η οποία είναι φιλική στο περιβάλλον και έχει όλες τις αδειοδοτήσεις από τη μεριά του κράτους, στην ουσία δεν επιβαρύνει και βοηθάει στη διαχείριση των οργανικών υπολοιμάτων από τα θερμοκήπια, ως Δημοτική Αρχή το στηρίξαμε. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι και από ό,τι είδατε και χθες, και η νέα Δημοτική Αρχή τίθεται θετικά πάνω σε αυτό και καλά κάνει, γιατί είναι ένα έργο το οποίο το χρειάζεται η περιοχή. Αφού το ίδιο το κράτος δεν μπορεί να το κάνει, το κάνει ένας ιδιώτης και προχωράμε. Mm-hmm. Όλα αυτά βέβαια θα κριθούν στην πορεία του έργου. Αλλά θεωρώ ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, επειδή έχω διαβάσει και έχω παρακολουθήσει κάποιες συζητήσεις, δεν έχει μόνο το εργοστάσιο που φτιάχνει στην Ιεράπετρα. Έχει και πολλά άλλα σε όλη την Ελλάδα. Έχει μια γνώση του αντικειμένου πάρα πολύ καλή επιστημονική και θεωρώ ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα στην περιοχή. Είμαι σίγουρος δηλαδή ότι προβλήματα δεν θα υπάρξουν στη διαχείριση και σε όλη τη διαδικασία παραγωγής του βιοαερίου από το θερμοκήπιο που θα φεύγουν τα υπολείμματα μέχρι την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μέχρι και το υγρό λίπασμα ή το κομπόστ το οποίο θα βγαίνει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν δεν κάνω λάθος, ή το 18 ήταν, ή το 17-18, είχαμε κάνει μια επίσκεψη πολλοί δήμαρχοι από την Κρήτη, είχαμε πάει στη Γερμανία, αρκετοί μάλλον, είχαμε πάει στη Γερμανία για να δούμε τη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων, πώς γίνεται στη Γερμανία, όπως είχαμε πάει και στη Σουηδία και είδαμε το μεγάλο εργοστάσιο κάψης απορριμμάτων. Θα σας πω λοιπόν ότι παρόμοιο εργοστάσιο, το οποίο, ένα τεράστιο εργοστάσιο, το οποίο υπήρχε εκεί, είχε τις εγκαταστάσεις, παρόμοιες εγκαταστάσεις, οι οποίες θα γίνουν και στην Ιεράπετρα, με το εξειδικευμένο προσωπικό, μέσα σε κλειστούς χώρους βλέπαμε τα απορριμματοφόρα να ξεφορτώνουν και να κλείνουν οι πόρτες αυτόματα, ώστε να μην δημιουργεί προβλήματα. Και παράλληλα είδαμε ότι τις μεγάλες ηλεκτρογεννήτριες που δούλευαν το βιοαέριο για να παράγουν ενέργεια, και φυσικά υπήρχαν δεξαμενές απ' έξω με υγρό λίπασμα και σωρί με κομπόστ. Δηλαδή κάτι παρόμοιο θα γίνει και στην Ιεράπετρα. Μπορεί να είναι και καλύτερο από τη Ιεράπετρα, γιατί έχουν περάσει κάποια χρόνια και η τεχνολογία εξελίσσεται. Έχει προχωρήσει. Μάλιστα. Έχει προχωρήσει. Οπότε, δηλαδή, δεν είδα να υπάρχει πρόβλημα. Ήταν ένα τεράστιο, σας λέω, ένα εργοστάσιο το οποίο κάλυβε περίπου τις ανάγκες μιας ολόκληρης κρίσης. Ναι. Δεν σκέφτεται ότι μπορεί, ας πούμε, να υπάρξει ένα πρόβλημα και τελικώς να ενοχλούσα
εταιρεία αυτή, η εγκατάσταση αυτή. Το λέω αυτό γιατί το ίδιο είχαμε και για το πυρνάδικο που είναι δίπλα. Και μετά ξεσηκωθήκατε. Ανώμια πράγματα. Ανώμια πράγματα. Ανώμια πράγματα. Το πυρνάδικο τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Να. Εδώ μιλάμε για μια εταιρεία η οποία έχει ένα backup από ό,τι φαίνεται πίσω. Φαίνεται ότι υπάρχει μια υπευθυνότητα και μια σοβαρότητα από τη μεριά του στελεχώτη. Το είδατε και χθες. Δεν έχω λόγους να αμφισβητήσω την προσπάθεια η οποία γίνεται, αλλά σας λέω και πάλι ότι θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Από εκεί πέρα, έχοντας την τεχνολογία, την τεχνογνωσία μάλλον, και έχοντας την τεχνολογία, σαφώς έχουν πάρει όλες τις εγκρίσεις. Όλα αυτά βέβαια παρακολουθούνται και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Οπότε θεωρώ ότι εδώ θα γίνει μια σοβαρή δουλειά για να μην υπάρχει πρόβλημα. Γιατί αν μιλήσουμε για το πυρηνελαιούργιο, εάν ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης έκανε ή κάνει αυτά τα οποία προβλέπονται, και εδώ φυσικά δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Αλλά να τα κάνει. Έτσι. Τώρα από εκεί πέρα δεν θέλω να ανοίξω κουβέντα για το πυρηνάδικο. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ελπίζω όμως ότι η εγκατάσταση. Κύριε Βενέτη, μισό λεπτάκι να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Η εγκατάσταση της μονάδας βιοαερίου δίπλα στο πυρηνάδικο, είμαι σίγουρος ότι θα βοηθήσει και στην καλύτερη λειτουργία του πυρηνελαιουργίου, όπως λέμε, και να μην υπάρχουν προβλήματα. Θα πρέπει όμως και ο ιδιοκτήτης του πυρηνελαιουργίου να βοηθήσει αυτός, εάν δουλέψουν αυτές οι δύο συνεργαζόμενες μονάδες άψογα και γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και από τον ιδιοκτήτη του πυρηνάδικου, δεν θα υπάρχει πρόβλημα στην ΕΡΑΤ. Αυτή είναι η άποψή μου. Η ανταποδοτικότητα της καινούργιας μονάδος εδώ για την Ιερά Πέτρα και για τους Ιεραπετρίδες, μια και το παρακολουθείτε τόσα χρόνια, ποια θα είναι, πιστεύετε? Νομίζω ότι και μόνο το ότι πηγαίνει από τα θερμοκήπια όλα τα οργανικά, τα υπολείμματα της καλλιέργειας σου και τα χωρίς να πληρώσεις, αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό. Το ότι μπορεί να παίρνει το υγρό λίπασμα, εάν και εφόσον το χρειάζεται, το βάζει σε λιοκαλλιέργειες οπουδήποτε αλλού, και αυτό είναι καλό. Αλλά εγώ, κύριε Βενέτη, δεν τα βλέπω όλα χρήμα. Όχι, εγώ βλέπω ανταποδοτικότητα, είπα εγώ, μεγάλο... δεν ήταν για το χρήμα. Το χρήμα προφανέστατα είναι στόχος της μονάδος. Μιλάμε για την ανταποδοτικότητα. Είναι στόχος δικός τους και δεν έχουν σκοπό, από ό,τι κατάλαβα. Δεν τους ενδιαφέρει το να πάρουν κάποια χρήματα από το υγρό λίπασμα ή το κομπό. Τους ενδιαφέρει να πουλήσουν αέριο, να πουλήσουν ενέργεια. Αυτός είναι ο στόχος τους, έτσι. Δεν περιμένει δηλαδή μονάδα αυτή να επιβιώσει από το κομπόστ ή από το υγρό λίπασμα, από την ενέργεια την οποία θα πουλάνε, από εκεί θα λειτουργεί και η μονάδα. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Εγώ βλέπω ότι θα λύσουμε ένα μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα που έχουμε. Αυτό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε. Γιατί δεν είναι μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν θερμοκήπια δίπλα στην Ιερά Πέτρα. Φανταστείτε ότι από το Γούδουρα μέχρι την Άρβη αυτή η μονάδα θα εξυπηρετήσει χιλιάδες παραγωγούς. Δεν είναι μόνο ο άνθρωπος που έχει θερμοκήπιο στο κεντρί και τα βάζει στο αυτοκίνητό του και τα πάει κάπου και πληρώνει και τα αφήνει. Φανταστείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα φέρουν. Είτε από το Γούδρα, είτε από το Βακρυγιαλό, είτε από την Άρβη, από τα Τέρσα, από παντού. Είναι δηλαδή το μέγεθος, ο όγκος αυτών των αγροτικών υπολοιμάτων, των θερμοκηπιακών υπολοιμάτων, είναι τεράστιος. Από τη στιγμή λοιπόν που γίνεται μια επένδυση, που καλώς γίνεται και θα λύσει ένα τεράστιο πρόβλημα που έχουμε εδώ και δεκαετίες στην Ιερά Πέτρα, αφού λύσαμε το πρόβλημα με τα νάιλα. Θυμάστε τα νάιλα πάνω στα σύρματα της ΔΕΗ που κυματίζανε όπως τους χαρταετούς? Δεν υπάρχει αυτή η εικόνα πλέον. Έτσι, τα νάιλα. Λύνουμε και το πρόβλημα με τα γεωργικά, τα υπολείμματα από τα θερμοκήπια, και το πρόβλημα που είχαμε και με τους πάγους μέσα στις καλλιέργειες. Αυτό το πρόβλημα λύνεται. Είναι κάτι το οποίο το έχει αναλάβει η ίδια η μονάδα. Γιατί όπως και να είναι, το σπάγος είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Έτσι, για να βγάλεις το σπάγο από τα υπολείμματα, είναι κάτι το οποίο είναι στη διαδικασία από τη μονάδα, από ό,τι τουλάχιστον ρώτησε και έμαθα, και θα μπορέσουν να βγάζουν το σπάγο ή, εν πάση περιπτώσει, θα βρουν λύσεις και για το σπάγο, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα. Αφού λύνεται λοιπόν ένα τέτοιο πρόβλημα, το οποίο αναβαθμίζει την Ιερά Πέτρα περιβαλλοντικά, αυξάνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Ιερά Πέτρας, του Δήμου Ιερά Πέτρας, αλλά και των ίδιων των παραγωγών, που κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε για την πράσινη ενέργεια, για την αλλαγή του κλίματος, για την λειψιδρία και όλα αυτά. Ένα τέτοιο έργο θεωρώ ότι την Ιερά Πέτρα πάει πολύ μπροστά από τους άλλους δήμους. Και είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια και άλλοι δήμοι θα προσπαθήσουν να αντιγράψουν ή, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν παρόμοιες μονάδες. Για το πρόβλημα δεν υπάρχει μόνο στην Ιερά Πέτρα, υπάρχει στα Χανιά, στα Παλάθερνα, στον Τυπάκι, παντού. Μάλιστα. Λοιπόν, μεγάλη συζήτηση. Πάμε στο πολυατρείο του Μακρύγιαλου.
Ναι, τι θέλετε. Να μας πείτε τι γίνεται. Τόσα χρόνια εκεί έχει γίνει αυτή η δωρεά από τον άνθρωπο. Πόσο αισιόδοξο είστε θα προχωρήσει τώρα όλο αυτό? Τι να σας πω τώρα, κυρία Σαγκαράκη, τώρα αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε... Ναι, αλλάζουμε, επειδή το έχετε διαχειριστεί. Πάμε από το ένα και το άλλο, το πολυατρίο είναι... Τι να κάνουμε τώρα, είναι... Το ζήσαμε στο μακρύ γυαλό, από το 2000, εγώ τουλάχιστον από το 2007, το είχε ζήσει ο προηγούμενος δήμαρχος από μένα, ο κύριος Χατζάκης, το ζήσα και εγώ. Δίπλα στην σύζυγο του διαθέτη, πάντα στηρίζαμε όλες αυτές τις ενέργειες, πάντα υπήρχαν προβλήματα, δεν θέλουμε κέντρο υγείας, θέλουμε... Μάλλον ο διαθέτης έγραφε κέντρο υγείας, εγώ θέλω κέντρο υγείας, λέγανε. Δεν θέλουμε να γίνει τίποτα άλλο. Κέντρο υγείας, κέντρο υγείας, κέντρο υγείας. Μα κέντρο υγείας έχει γίνει στην Ιεράπετρα, έχει γίνει στη Σιτία και πάλι νοσοκομεία και πάλι δεν λειτουργούν. Θα πρέπει λίγο να βάλετε πλάτη να μην χάσουμε το οικόπεδο. Το χάσαμε. Πήγε το οικόπεδο στην αρχαιολογία. Γιατί η συγκεκριμένη, η οποία είχε την διάθεση, μια επιτροπή διαχείρισης της διαθήκης, δεν δέχτηκε ποτέ να γίνει ένα πολυδύναμο, θα έλεγα έτσι. Ιατρείο στο συγκεκριμένο χώρο. Το χάσαμε δηλαδή αυτό. Χάσαμε την ευκαιρία διότι δεν ήθελε. Τι να σας πω τώρα, άπειρες συζητήσεις, άπειρα. Μέχρι, θυμάμαι από την εποχή που ήταν ο Περιφερειάρχης ο κύριος Σόκας, μέχρι την εποχή που ήταν μετά, μέχρι τώρα που είναι ο Αρναουτάκης. Γενικά στα κανάλια κριτική, όχι το ένα, όχι το άλλο. Τελικά η Επιτροπή Διαθήκης δεν μπορούσε πλέον να διαχειριστεί την κατάσταση. Γιατί δεν συμφώνησε ποτέ η σύζυγος του αποφανόντος, με αποτέλεσμα να χάσω την ευκαιρία να γίνει ένα καλό, θα έλεγα έτσι, ένα πολυδύναμο ιατρείο στο συγκεκριμένο οικόπεδο. Ναι, γιατί προχθές μάθαμε άλλα, ότι προχωράει. Αυτό. Τώρα πάμε στο πολυδύναμο ιατρείο. Ωραία. Από το 7 το ακούω αυτό. Ξεκίνησα με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, Μπλακιωτάκης το 2007, Καραμαλής πρωθυπουργός. Ξεκινάω το 2008, αλλάζει η κυβέρνηση, Πασόκ, ο κ. Παπανδρέου, Καρσιμάκης βουλευτής στον νομό. Μπορώ να σας πω ότι το παλέψαμε πάρα πολύ για να γίνει αυτό το έργο στην περιοχή. Ακούγαμε διάφορες υποσχέσεις τότε και στην πορεία του χρόνου. Το μόνο που καταφέραμε ήταν να γίνει από την πρώην ομαρχία το δημοτικό σχολείο το καινούργιο στην περιοχή και στα οικόπεδα που είχε διαθέσει ο κύριος Χατζάκης, και μεταφέραμε το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Στεφάνου στο νέο Δημοτικό Σχολείο, ένα πάρα πολύ καλό στο Δημοτικό Σχολείο, και απελευθερώσαμε το παλιό Δημοτικό Σχολείο που έγινε ο βρεφονηπιακός του Μακρύ Γυαλού και έγινε και δίπλα το αστυνομικό τμήμα. Από εκεί και πέρα τώρα, μετά την απόσπαση των χωριών των Πεύκων, της συνότητας των Πεύκων που πήγε στο Δήμο Σιτία, ήταν ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούσε ο Δήμος Σιτίας. Εγώ δεν είχα εικόνα ποτέ για το συγκεκριμένο έργο. Βέβαια, άκουγα κάποιες συνεχώς, όποτε ήταν εκλογές, να μην ξεχαστούμε κιόλας, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, κάποιοι το βάζανε στο τραπέζι όπως μπήκε και τώρα. Το μόνο που έχω να πω είναι το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει το 2025. Εάν λοιπόν υπάρχουν, όπως λέει ο Δήμαρχος Σιτίας, έχει όλες τις εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις και όλα αυτά τα οποία χρειάζεται για να ξεκινήσει να φτιαχτεί το πολυδύναμο ιατρείο του Μακρύ Γυαλού, πρέπει να γίνει τώρα. Αλλιώς ο χρόνος, φανταστείτε πότε θα γίνει αποδοχή της χρηματοδότησης, πότε θα δημοπρατηθεί το έργο, πότε θα μπει ο εργολάβος και αν μπει κανένας καλός εργολάβος και είναι εντάξει στα χρονοδιαγράμματά του, και πότε θα υλοποιηθεί. Δηλαδή πιέζουν τόσο πολλοί χρόνοι, ακόμα και τώρα να είχαμε τη χρηματοδότηση, που το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να υλοποιείται. Αλλά εύχομαι να υλοποιηθεί, γιατί είναι ένα έργο το οποίο το χρειάζεται η περιοχή. Αληθεύει. Και αν και εφόσον η κυβέρνηση πραγματικά θέλει να το στηρίξει, μπορεί ακόμα και τώρα που μιλάμε, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο της Σιτίας ή εμπάσχει προς το μεθεπόμενο, να υπάρξει η αποδοχή της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και να προχωρήσει ο Δήμος στη διαδικασία για τη δημοπράτηση του έργου. Αν δεν γίνουν αυτά τώρα μέχρι το καλοκαίρι, εγώ το βλέπω δύσκολο μετά να υλοποιείται ένα έργο, γιατί πιέζουν οι χρόνοι και το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως ξέρετε, λύγει τέλος του 2025. Δεν είναι μόνο όμως, αν το λέω σωστά, το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι και ο όρος στη Διαθήκη, αν δεν απατώμε για τη διάθεση των συγκεκριμένων, λύγει νομίζω τέλος Σεπτεμβρίου. Το λέω σωστά ή είναι κάτι λάθος αυτό? Δεν θυμάμαι τώρα, κύριε Βενέτη, είναι πολλά. Τι να πρωτοθυμηθώ από αυτή τη Διαθήκη, μια ζωή με αυτό ασχολούμαστε. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Εάν και εφόσον η σύζυγος του αποφανόντος είχε όλη την καλή διάθεση
να στηρίξει αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Δήμος του Μακρύγιαλλου και τώρα ο Δήμος της Σιτίας. Εγώ πιστεύω ότι το έργο αυτό θα έχει υλοποιηθεί. Και μην φανταστεί τώρα για ένα τεράστιο ποσό, όταν η χρηματοδότηση, λέμε τώρα 1 εκατομμύριο για ένα πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο στο Μακρύγιαλλο. Και νομίζω ότι και η περιφέρεια θα μπορούσε να το έχει χρηματοδοτήσει. Γιατί το λέω αυτό, γιατί όταν η περιφέρεια χρηματοδοτήσει το Δήμο της Ιεράπετρας, επί των ημερών τουλάχιστον, έργα εκατομμυρίων ευρώ, δεν θεωρώ ότι ο περιφερειάρχης που επανειλημμένος έχει στηρίξει τα νοσοκομεία του νομού και της όλης της Κρήτης, είτε από προμήθειες είτε από έργα τα οποία χρειάζονται, θεωρώ ότι ένα τέτοιο έργο σε μια περιοχή αναπτυσσόμενη όπως είναι η περιοχή του πρώην Δήμου Μακρυγιαλλού, θεωρώ ότι ο περιφερειάρχης θα μπορούσε να το έχει χρηματοδοτήσει και να έχει υλοποιηθεί. Απλά ακούγαμε συνέχεια από τους κυβερνώντες, από όλα τα κόμματα, τονίζω αυτό, ότι αφήστε το και εμείς θα το χρηματοδοτήσουμε. Εμείς θα το χρηματοδοτήσουμε. Τελικά δεν χρηματοδοτήθηκε ποτέ. Ναι, και κάθε φορά που έχουμε εκλογές ξαναμπαίνει στην επικαιρότητα. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Το Ταμείο Ανάκαμψη. Μιλάμε για Ταμείο Ανάκαμψη, για 1 εκατομμύριο έργο. Ταμείο Ανάκαμψη είναι και ο Λοξός Ανατολικός Λιμενογραφείο στο Μακρύγιαλλου. 2.200.000 ευρώ. Που, προσέξτε τώρα, ενώ έκανε ο Δήμος Ιεράπετρας επί των ημερών όλες τις διαδικασίες και για να οριμάσουμε τη μελέτη και να βρούμε τη χρηματοδότηση, και βοήθησε εκεί πραγματικά ο κυβερνητικός βουλευτής, ο κ. Πλακετάκης από το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Ταμείο Ανάκαμψης, να χρηματοδοτεί το έργο, έρχονται σήμερα αυτοί οι κύριοι και τι μας λένε, το έργο δεν θα το χρηματοδοτήσει, δεν θα το δημοπρατήσει ο Δήμος Ιεράπετρας, θα το χρηματοδοτήσει το ΤΑΙΠΕΔ. Εμένα αυτά, κυρία Σαγκαράκη, δεν μου ακούγονται όμορφα. Γιατί κινδυνεύουμε να χάσουμε άλλο ένα έργο που το έχει ανάγκη η περιοχή του Μακρύγιαλλου. Έτσι, δηλαδή, τι σημαίνει τα υπέρ, σημαίνει χρονοκαθυστέρηση. Το έργο έκανε όλες τις διαδικασίες ο Δήμος Ιεράπετρας, τρέχαμε κάθε τόσο στα Υπουργεία, βρήκαμε τη χρηματοδότηση, κάναμε εξομοίωση της χερσαίας ζώνης με τη ζώνη λιμένος. Ο κύριος Βενέτης ξέρει από το λιμανάκι του Μακρύγιαλλου. Χαλάσαμε τις πέρκολες, φτιάξαμε άλλες, κάναμε την εξομοίωση, είχαμε βάλει τοπογράφους εξωτερικούς. Τεράστια διαδικασία. Το λιμενικό ταμείο του Δήμου της Ιεράπετρας σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε τη μελέτη έτοιμη, με γρήγορες κινήσεις, έτσι, συνεργασία με το μελετή, το κύριο Σαχίνογλου. Αυτή τη στιγμή να υπάρχει στο Δήμο, και ενώ είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε το έργο, έρχεται έγγραφο στο Δήμο, τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση έχω, ότι θα δημοπρατηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ. Εγώ το θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι είναι ό,τι χειρότερο, κινδυνεύουμε να χάσουμε το έργο, και όπως τουλάχιστον σε μια επικοινωνία που είχα και με τον νυν δήμαρχο, του είπα: Δήμαρχε, κάνω ό,τι μπορείς, διότι το έργο πρέπει να δημοπρατηθεί, και συμφωνεί βέβαια και αυτός, από το Δήμο της Ιεράπετρας, όχι από το ΤΑΙΠΕΔ. Εάν θέλουμε πραγματικά να γίνει το έργο, εάν πάει από το ΤΑΙΠΕΔ, έχοντας και το σφιχτό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, των έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης, κινδυνεύουμε να χάσουμε ένα μεγάλο έργο όπως είναι το αλλιευτικό καταφύγιο του Μακρύγιαλλου. Σίγουρα, αλλά υπάρχει και το σημείο το οποίο υπάρχουν κάποιες ενστάσεις όσον αφορά την προσανατολισμό του κλπ. Άκου. Άμα δεν θέλω, λέει, να ζυμώσω, όλη νύχτα κοκκινίζω. Αυτά οι μελέτες που κάνει. Επειδή και την προηγούμενη. Κύριε Βενέτη, ακούστε, γιατί ξέρω τώρα τι θέλετε να πείτε, γιατί σίγουρα έχουν φτάσει στα αυτιά σας. Εμένα αυτά τα πράγματα δεν με συγκινούν. Και θα σου πω γιατί. Διότι οι μελέτες που έχουν γίνει έχουν περάσει. Έχουν γίνει όπως καταρχάς και, όπως από και μένα, προηγούμενες μελέτες για το υπάρχον αλλιευτικό καταφύγιο. Που υπήρξαν προβλήματα. Μισό λεπτό. Πά σε μια διαδικασία τώρα, πρόσεξε με, πας πολλά χρόνια πίσω, όταν οι Δήμοι δεν είχαν στην αρμοδιότητά τους τα λιμενικά έργα. Τα λιμενικά έργα, κύριε Βενέτη, όταν έγινε το λιμάνι του Μακρύγιαλλου, την αρμοδιότητα την είχε η νομαρχία. Φαντάσου τότε ακόμα ότι ήταν οι κοινότητες. Το γιατί έγινε το λιμάνι αυτό στο σημείο αυτό και δεν έγινε λίγο πιο μέσα όπως προβλεπόταν από τη μελέτη, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Τότε εγώ ήμουν μακράν από αυτά τα πράγματα. Όμως θα ξέρετε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και πλέον αυτή τη στιγμή για να κάνεις ένα έργο δεν είναι μόνο οι υπάλληλοι της περιφέρειας ή του Δήμου, υπάρχουν οι υπάλληλοι του Υπουργείου οι οποίοι ελέγχουν όλες αυτές τις μελέτες και τις εγκρίσεις και πρέπει να ξέρουν ότι όχι με την κατασκευή αυτού του έργου, όχι μόνο θα έχουμε ένα μεγάλο αλλιευτικό καταφύγιο το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουν να έρθουν και μεγάλα σκάφη και να κατέβουν, που βλέπετε εσείς στο Μακρύγιαλλο μένετε, ότι τα σκάφη αυτά δεν μπορούν να πλησιάσουν καν την παραλία. Για να μπορεί να έρθουν και πιο μεγάλα σκάφη και να μπορεί να υπάρχει μια, θα έλεγα έτσι, μια τουριστική
ανάπτυξη από θαλάσσιο τουρισμό στην περιοχή μας. Δεν είπαμε ότι θα έχουν κρουαζιερόπλια, αλλά όλα αυτά τα σκάφη που βλέπετε που δεν μπορούν να έρθουν να πάνε στο αλλιευτικό τώρα αυτή τη στιγμή και είναι, μένουν μέσα στη θάλασσα, όλα αυτά τα σκάφη που είναι πάρα πολλά σε όλη τη νότια Κρήτη που δεν υπάρχει μια μαρίνα, λοιπόν, θα μπορέσει κάποια από αυτά να έχουν... Να μπορούν να βγαίνουν σε ένα αλληλευτικό καταφύγιο του Μακρύγιαλου και να τονίσουμε και τον τουρισμό, δηλαδή να ανέβει και ο θαλάσσιος τουρισμός στην περιοχή. Πέρα όμως από αυτό, δεν είναι ότι επανέρχεται η παραλία του Μακρύγιαλου, που εγώ τη θυμάμαι γιατί εκεί μεγάλωσα, όπως ήταν πριν πολλά χρόνια. Δηλαδή θα έχουν αμμώδη παραλία με ένα μεγάλο πλάτος, γιατί η παραλία χάλασε όταν φτιάχτηκε αυτό το έργο, το οποίο δεν ήταν να φτιαχτεί εκεί, έπρεπε να φτιαχτεί πιο μέσα, αλλά δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί έγινε εκεί και δεν έγινε πιο πέρα, γιατί τότε και δεν ασχολούμουν με άλλα πράγματα πριν δεκαετίες, και από την άλλη τα αλλιευτικά καταφύγια πλέον δεν ήταν, τότε δεν ήταν στους δήμους, ήταν στις δωματίες, δεν ήταν στις κοινότητες. Τώρα όμως πλέον υπάρχουν υπηρεσίες, και ελέγχουν τις μελέτες. Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι με την κατασκευή του αλλιευτικού καταφυγίου με το Λοξό Ανατολικό Λιμένο Βραχίωνα, γιατί είχαν πέσει, δεν έπεσε μία πρόταση στο τραπέζι, να ξέρετε ότι αυτό το έργο έχει ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, ή επί νομαρχίας του Γιάννη του Παπατσάκωνα, ή επί νομαρχίας του συγχωρεμένου του κυρίου Στρατάκη. Από τότε έχει ξεκινήσει. Εγώ τουλάχιστον ως Μακρύγιαλο, ως δήμαρχος του Μακρύγιαλου, ένα από τα πρώτα έργα που ασχολήθηκα ήταν αυτό, και μάλιστα τότε ήταν αντινομάρχης ο Σύφης ο Αναστασάκης, και ήταν από τα πρώτα έργα τα οποία θέσαμε στο τραπέζι στην νομαρχία τότε και συζητούσαμε για την επιλογή του έργου, γιατί υπήρχαν και άλλες προτάσεις, και κατέληξαν οι ειδικοί ότι ο Λοξός Ανατολικός Λιμενοβραχίωνας είναι αυτός ο οποίος και θα προστατεύσει τους αλλιείς, θα φέρει μεγαλύτερα σκάφη μέσα στο λιμάνι και παράλληλα θα φτιάξει την παραλία του Μακρύγιαλου όπως ήταν και πριν δεκαετίες. Λοιπόν, βάλτε μια τελεία τώρα σε αυτό με το. Γιατί εντάξει τώρα, πραγματικά τόσα χρόνια, κύριε Καλατζάκη, έχω βαρεθεί να ακούω μαρίνες και μαρίνα εδώ, μαρίνα εκεί, μαρίνα παραπέρα. Τέλος πάντων, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Λυπάμαι για την πόλη μου, πραγματικά. Βάλτε μια τελεία, γιατί θέλω να πάμε στο νησί. Πρόσεξε μια κουβέντα. Πρόσεξε κάτι, θέλω να προσέξετε κάτι. Βασικά, το ξέρετε, έτσι να το εμπεδώσουν οι ακροατές σας. Δήμος Μακρύγιαλου, Δήμος Ιεράπετρα, έχουν αλλάξει δημάρχοι, έχουν αλλάξει κυβερνήσεις. Ξαναβάλαμε τη μελέτη στο τραπέζι, ξαναορίμασε η μελέτη με νέα χρηματοδότηση. Βρήκαμε τη χρηματοδότηση και την τελευταία στιγμή που είναι να γίνει ένα έργο στην περιοχή, έρχεται στο ίδιο το κεντρικό κράτος, που έχει βγάλει τη χρηματοδότηση και έχει στηρίξει όλη την προσπάθεια, να μας πει ότι θα δημοπρατήσει το έργο το ΤΑΙΠΕΔ. Εάν το ΤΑΙΠΕΔ δεν τα καταφέρει, μετά από 2-3 χρόνια πάλι, κυρία Σεκαράκη, θα ίδια θα λέμε. Δυστυχώς. Τελικά ποιοι φταίνε? Φταίνε οι δήμαρχοι, φταίνε οι πάλι τους νομάρχες της περιφέρειας, ή φταίει η ανακολουθία των υποσχέσεων του κεντρικού κράτους? Ξεκάθαρα, να το καταλάβει ο κόσμος. Ο καθένας έχει και την ευθύνη. Το συγκεκριμένο το τονίζω ότι θα πρέπει να δημοπρατηθεί. Και κλείνοντας την κουβέντα για το αλλιευτικό του Μακρύγιαλου, θα πρέπει να δημοπρατηθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου της Ιεράπετρας, εάν θέλουμε πραγματικά να γίνει το έργο και να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία, γιατί δεν ξέρω αν υπάρξει άλλη, και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο αλλιευτικό του Μακρύγιαλου με την απάμωση και τα προβλήματα που δημιουργεί. Αν θέλουμε πραγματικά να γίνει ένα έργο στο Δήμο της Ιεράπετρας, στην περιοχή του Μακρύγιαλου, που να εξυπηρετεί όλο το νοτιοανατολικό τμήμα του Νομού Λαστείου. Πάμε και στο νησί τώρα. Νομίζω είστε ενήμερος για το τι έχει γίνει, έτσι. Την Κυριακή πήγαν 70, μας είπαν, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κ. Σπυρδάκης, εθελοντές εκεί, τουριστική εθελοντική δράση, την ονομάσαμε, εν πάση περιπτώσει. Ήταν κάποιος από εσάς εκπρόσωπος εκεί? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε, εμείς στηρίξαμε και προσωπικά... Είπα και μπράβο στο Σπυριδάκη που έκανε αυτή την κίνηση, γιατί παρόμοια κίνηση είχαμε κάνει και εμείς. Μάλιστα είχε διαθέσει το σκάφος ο κύριος Σινόπουλος μαζί με την τότε αντιδήμαρχο και με υπαλλήλους του Δήμου, και είχαμε πάει στο νησί και κάναμε τη δουλειά που έπρεπε να κάνει η αποκεντρωμένη.
Γιατί δεν εμπλέκεται η περιφέρεια, να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Είναι καθαρά θέμα της αποκεντρωμένης και της συντονίστρια, η οποία έχουν βγάλει είχαν βγάλει ένα έργο για να μαζέψουν όλα πάνω από το νησί. Δεν τα είχαν καταφέρει πάλι τότε και πήγαμε και βγάζαμε ψυγεία, κουζίνες. Να. Άρα τη στηρίξατε αυτή τη δράση τη Κυριακή. Και μπράβο τότε στον κύριο Σινόπουλο, ο οποίος πραγματικά ρίσκαρε βάζοντας το σκάφος του και εμάς πάνω για να κάνουμε τέτοια κίνηση. Είναι δυνατόν λοιπόν όταν εμείς οι ίδιοι έχουμε κάνει μια τέτοια κίνηση πριν από μερικά χρόνια και θα την ξανακάναμε αν δεν ήταν η περίοδο του κορονοϊού. Εμένα δεν θα μπορούσε να με σταματήσει ούτε ο κύριος Παρακαμιάν ούτε η κυρία Κοζηράκη. Και θα σας πω το εξής. Γιατί όλα καταλήγουν στο Δήμο της Ιεράπετρας. Εάν παρακολουθήσετε τους πάντες, ποιος θέει ο Δήμος Ιεράπετρας, ποιος θέει ο Δήμαρχος, ποιος θέει ο Αντιδήμαρχος Καθαριώτας. Όχι κύριε. Ο Δήμος Ιεράπετρας δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα. Το έχουμε τονίσει επανειλημμένως. Κάνουμε εθελοντικές δράσεις και μάλιστα πολλές φορές σε σύγκρουση με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Γιατί τι πληρώνουμε, κυρία Τσαγκαράκη? Την ανακολουθία του κεντρικού κράτους. Σας προτείνω να ακούσετε τις δηλώσεις του τότε Υπουργού Περιβάλλοντος όταν ήρθε στο νησί. Ακόμα υπάρχουν στο YouTube και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι έλεγε τότε για την Ίσο Χρυσή? Ήρθαμε εδώ για να κάνουμε έργα. Δεν ήρθαμε εδώ για να λέμε λόγια. Εάν είδατε εσείς έργα, είδα κι εγώ. Το λέω αυτό γιατί από το 2014, έχοντας δίπλα μια ικανή, άξια γενική γραμματέα, η οποία ασχολήθηκε με το νησί όσο δεν έχει ασχοληθεί κανένας άλλος, άπειρα τα έγραφα στα υπουργεία, σε δύο διαφορετικές κυβερνήσεις, σε διαφορετικούς υπουργούς που αλλάζαν από τη μία στιγμή στην άλλη για να ξεκαθαριστεί το τοπίο. Τελικά τι καταφέραμε? Τι κατάφερε μάλλον το κράτος να κάνει μια επιτροπή διαχείρισης της νήσου Χρυσή, ναι, η κυβέρνηση δηλαδή, η σημερινή κυβέρνηση, γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση τι είχε κάνει? Είχε κάνει το φορέα, το ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει το φορέα προστατευόμενων περιοχών Ανατολικής Κρήτης, που ήταν μέσα το Βάη, το νησί και πολλές άλλες περιοχές του Ηρακλείου και μάλιστα ήμουν μέλος στην Επιτροπή, αλλά ποτέ όμως δεν χρηματοδότησε αυτό το φορέα ούτε ένα ευρώ για να μπορεί να δουλέψει. Έφυγε το ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε η Νέα Δημοκρατία, ήρθε ο κύριος Χατζηδάκης, είπε τα δικά του, θα κάνουμε έργα και όχι λόγια, κάναμε συνάντηση στην αποκεντρωμένη, παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, μας έβαλε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, καταθέσαμε μελέτες για το λιμάνι που πρέπει να γίνει, συγγνώμη, για την προβλήτα που πρέπει να γίνει, που θέλει μια προβλήτα ειδικών προδιαγραφών, γιατί είναι η περιοχή θαλάσσια και πρέπει να προστατεύσουμε το ένα το άλλο. Ωραία, κάναμε αυτό. Μας είπε ότι θα έβγαζε πάνω από 2 εκατομμύρια για να χρηματοδοτούν όλη αυτή η προσπάθεια, όλα αυτά τα έργα. Εμείς έργαμε, εγώ προσωπικά έτρεχα πανικόβητος πάνω κάτω στο Υπουργείο για να δούμε επιτέλους μια άσπρη μέρα στο νησί. Και ανταυτού είδαμε μια επιτροπή η οποία συνεχώς ασχολείται με το νησί. Δεν λέει κανένας ότι δεν ασχολείται, αλλά δεν βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Έχει αποκλειστεί. Μα δεν θα κάνει έργα βέβαια η Επιτροπή, έτσι. Η Επιτροπή εισηγείται. Το Υπουργείο. Το Υπουργείο είναι αυτό που πρέπει να δώσει χρήματα για όλες αυτές τις δράσεις. Με πρόλαβες τώρα, γιατί εκεί ήθελα να καταλήξω. Βλέπουμε λοιπόν μια δράση που κάνει ξανά ο Δήμος Ιεράπετρας και καλώς την κάνει και πιστεύω ότι πρέπει να το ξανακάνουμε. Στην επόμενη δράση θα είμαι και εγώ, γιατί λόγω αντιλημμένων υποχρεώσεων δεν μπορούσα να ήμουν εκεί την Κυριακή. Είχε πάει όμως ο πρώην αντιδήμαρχος, ο κ. Στροπεκάκης, κάτω στην προβλήτα όταν φύγανε. Δηλώσαμε εξ αρχής ότι στηρίζουμε αυτή τη δράση. Την επόμενη φορά θα τη στηρίξουμε και με ιδία συμμετοχή. Με λίγα λόγια θα σου πω το εξής. Άκουσα χθες ότι είναι παράνομη δράση, ότι είναι χωρίς αδειοδοτήσεις και λοιπά. Και ρωτώ, ο συγκεκριμένος που τα έλεγε, έφερε ποτέ το θέμα στην περιφέρεια? Έγινε ποτέ περιφερειακό συμβούλιο όπως είχε υποχρέωση για να το φέρει και να πάρουν μια απόφαση στο περιφερειακό συμβούλιο και να έχουμε μια άποψη του περιφερειακού συμβουλίου για την Ίσο Χρυσή? Ποτέ. Αντίθετα, είδαμε το τότε αντιπεριφερειάρχη να πηγαίνει στην Επιτροπή να καταθέτει τις προσωπικές του απόψεις, οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που πίστευε ο περιφερειάρχης. Διότι εμείς όταν πηγαίναμε στην Επιτροπή, πηγαίναμε και στηρίζαμε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία είχε ξεκάθαρη θέση για την Ίσο Χρυσή. Αυτή στηρίζαμε.
ο συγκεκριμένος τότε αντιπεριφερειάρχης, ποια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στήριζε. Και ο Περιφερειάρχης βέβαια ήταν μαζί μας και μου το είχε δηλώσει επανειλημμένος ότι ό,τι πει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας. Και βλέπαμε τον Αντιπεριφερειάρχη στην Επιτροπή να καταθέτει άλλα. Την και οποία Επιτροπή αποφεύγατε όμως εσείς κύριε Καλατζάκη, έτσι. Για διάλογο, να. Για συνεργασία, για θέματα Δημοτικού Συμβουλίου, να συζητήσουμε, να ξανασυζητήσουμε, να βγαίνουμε στα ραδιόφωνα να μιλάμε όλη την ώρα. Το θέμα είναι το Γοργό και χάρη έχει. Θα πρέπει με γρήγορες κινήσεις να καταλάβει η κυβέρνηση ότι θα πρέπει να υλοποιήσει αυτά που έχει υποσχεθεί. Και σε αυτή την προσπάθεια, η οποία δεν είναι παράνομη ούτε παράτυπη, γιατί εμείς εδώ πέρα πληρώνουμε την ανακολουθία των κυβερνήσεων. Και ειδικά της κυβέρνησης τώρα, που άλλα έλεγε και άλλα έκανε. Άρα λοιπόν, θέλουμε να δούμε από την κυβέρνηση αυτό που ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος είναι και υπουργός οικονομικών και θεωρώ... Ναι, και ότι... δε, γιατί δεν το πράξατε όταν ήσασταν δήμαρχος. Μα το κάνα, κυρία... Πήγατε και ξαναπήγατε για να χρηματοδοτηθούν αυτές οι μελέτες που είχαν βγει και να τρέξει το πράγμα, όχι, εμπόδια βάζετε στην Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα μην ξεχνάτε ότι επί των ημερών μας τουλάχιστον εξασφαλίσαμε 200.000 ευρώ, τα οποία είναι στην περιφέρεια και θα πρέπει να δοθούν στο Δήμο της Ιεράπετρας για να ξεκινήσει η μελέτη της προβλήτας. Είναι μια σύμβαση η οποία δεν υπογράφηκε, δεν προλάβαμε να την υπογράψουμε εγώ σαν δήμαρχος και ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες από το Δήμο, υπάρχουν όλα τα πρακτικά και θεωρώ ότι αυτό θα είναι ο πρώτος στόχος που πρέπει να κάνει η Δημοτική Αρχή. Δηλαδή να μην αφήσει να περάσει αυτή την ευκαιρία η οποία αφορά την προβλήτα και θα πρέπει να γίνει μια σύμβαση μεταξύ περιφέρειας και Δήμου για να προχωρήσει η μελέτη της. Έχουμε κάνει προμελέτη, υπάρχουν δηλαδή προμελέτες, έχουμε κάνει το κόστος της μελέτης, είδαμε πόσο είναι, ζητήσαμε τα χρήματα, υπάρχουν στην περιφέρεια. Η περιφέρεια λοιπόν πρέπει να δώσει 200.000 ευρώ στο Δήμο της Ιεράπετρας για να περάσει, για να προχωρήσει η μελέτη, η οποία είναι μια δύσκολη, πολύ δύσκολη μελέτη για να γίνει προβλήτα στο νησί. Εάν δεν υπάρχουν τα χρήματα, να βγει ο κύριος Ανδρουλάκης και να πει τι λέτε ρε παιδιά. Ναι, καλά τα λες πρώην δήμαρχε, αλλά δεν έχω τα χρήματα. Να ψαχτούμε να δούμε ποιος λέει την αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Μάλιστα. Γιατί στο τέλος, όλες αυτές τις υποσχέσεις που έδωσε ο κύριος Χατζηδάκης, οι οποίες έπρεπε να έχει βγει μια κοινή υπουργική απόφαση, περιμέναμε να υπογραφεί από το Υπουργό Περιβάλλοντος, από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Εσωτερικών, στο τέλος, πετάξαν τον μπαλάκι στην περιφέρεια και λένε από τα 2 εκατομμύρια να δώσει η περιφέρεια γύρω στις 600-700.000 ευρώ για να γίνονται οι μελέτες και κάποια έργα στο νησί. Πού είναι όλα αυτά? Εγώ έχω δει μόνο να χρηματοδοτούν οι μελέτες που κάνει η Επιτροπή Διαχείρισης, δηλαδή η ομάδα του κυρίου Παρακαμιάν. Αν δεν κάνω λάθος, εκεί έχουν πάει κάποια χρήματα. Δεν έχω δει ακόμα να χρηματοδοτείται η προβλήτα πάνω στο νησί. Δεν έχω δει να υπάρχει ενδιαφέρον από το Υπουργείο για να μας στείλει τους φύλακες στο νησί πάνω που μας είχε υποσχεθεί. Και μου λες τώρα εμένα κύριε Φεγγαράκη πού ήμουνα. Θα σου πω λοιπόν πού ήμουνα. Ήμουνα συνέχεια στα Υπουργεία πάνω και ειδικά στο Υπουργείο Ναυτιλίας, όπου ερχόταν ο τότε υφυπουργός ο κύριος Αμυράς, και μόνο που δεν είχαμε φτάσει στα άκρα, δίπλα μου ο κύριος Πλαγιωτάκης τότε, γιατί ο ΦΠΚ που μας έλεγε ο κύριος Αμυρά ότι θα στείλει φύλακες, δεν ήρθαν ποτέ. Βέβαια ήταν και μια περίοδο, μετά έχουμε την περίοδο της πανδημίας και φυσικά της ενεργειακής κρίσης, όπου εκεί θεωρώ ότι οι τόνοι μετά πέσανε, γιατί ο στόχος μας ήταν πώς να σωθούμε από τον κορονοϊό. Αλλά από εκεί και πέρα όμως άλλαξαν υπουργοί, έφυγε ο κύριος Χατζηδάκης, έχει πάει άλλο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι ο κύριος Χατζηδάκης στο Υπουργείο Οικονομικών. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια συνάντηση, δεν νομίζω ότι έχει ξεχάσει αυτά που έχει υποσχεθεί, έστω και τώρα μήπως δούμε μια χρηματοδότηση, σοβαρή χρηματοδότηση για να γίνουν έργα στο νησί. Κλείνοντας, για να μην κουράζουμε τους ακροατές, θα απλοποιήσω το θέμα. Θα σας πω τρία πράγματα. Για μένα τι θέλει το νησί? Το πρώτο πράγμα που θέλει είναι να γίνει περίφραξη στο δάσος. Το δεύτερο είναι να υπάρξουν φύλακες στο νησί πάνω. Και το τρίτο αυτή τη στιγμή για μένα είναι να χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε για να μπορέσουν να πλησιάσουν τα σκάφη στο νησί και να μην πέφτουν στα 2,5 μέτρα, όπως είδατε και χθες οι επισκέπτες, 2,5 μέτρα βάθος, για να βγαίνουν έξω. Τρία πράγματα θέλει το νησί. Απλά δεν υπάρχει πολιτική βούληση.
Και εδώ θα πρέπει η νέα δημοτική αρχή, αυτό που κάναμε και εμείς, γιατί ανεβάσαν πάρα πολλές φορές τους τόνους, ανεξαρτήτως το αποτέλεσμα, ότι μέχρι τώρα αυτά που υποσχεθήκανε δεν έχουν γίνει, άλλα είπανε, άλλα έκαναν και είναι ανακόλουθοι όλα αυτά. Ερχόμαστε εμείς σήμερα και κάνουμε δράσεις, πρέπει να τις κάνει το ίδιο το Υπουργείο, να στελεχώσει τη διεύθυνση δασών ή να φέρει φύλακες για την προστασία του νησιού, να γίνουν περιφράξεις, να γίνει επιτέλους να προχωρήσει μελέτη για το Μόλο. Και ερχόμαστε σήμερα να κάνουμε δράσεις που βοηθάνε στην καθαριότητα του νησιού και κινδύνουμε να βρούμε τον πελά μας ή να μας λένε ότι κάνουμε παράνομες, παράτυπες και το ένα και το άλλο. Εντάξει, κάποια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Καλατζάκη, ήσασταν τόσα χρόνια δήμαρχος. Δεν δρομολογήθηκε τίποτα. Επί δική σας δημαρχίας. Ακούστε. Μισό λεπτό. Έτσι. Τώρα. Δεν δημοδέτησε τίποτα. Δηλαδή, υπήρξε μια διαφορία από μέρους σας. Χρόνια. Όχι, κυρία, στη Χρυσή. Έτσι. Και υπήρχε και μια ανοχή για συμφέροντα. Αλλά τα λέμε και αυτά όλα. Έτσι. Αυτό λέει και η κυκλοφορία έξω στον κόσμο. Ήσασταν ανεκτικός σε συμφέροντα. Έτσι. Κάποιοι πλούτιζαν από εκεί. Ακούστε κάτι. Όταν ανέλαβα εγώ καταρχάς στο νησί. Άλλαξε και ο τρόπος ο οποίος γινόταν με τις καντίνες, το ξέρετε πολύ καλά. Και μετά σταματήσανε και οι ομπρέλες, τα ομπρελοκαθίσματα και οι καντίνες. Πού και εκεί φέρατε κάποια αντίρρηση τότε. Εμείς, γιατί δεν καταλαβαίνετε κάποιοι ότι όταν δεν έχει μια αρμοδιότητα, μια υπηρεσία και σου λέει ότι η αρμοδιότητα. Για μένα είναι... αρμόδιος είναι ο δήμαρχος για παντός επιστητού ζητήματος που απασχολεί την πόλη. Αλλά, δεν δουλεύει. Ναι, δεν έτσι δουλεύει. Δηλαδή, ο δήμαρχος μπορεί να μην έχει το νόμο ή ξέρω εγώ τα εργαλεία, ενεργοποιεί όμως φορείς, τους υπεύθυνους σε πάση περιπτώσει φορείς, για οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτή την πόλη. Ο δήμαρχος είναι για μένα υπεύθυνος. Λοιπόν, θα το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Πέρα από το Σύλλογο Προστασίας του Νησιού, υπάρχουν μέσα στην πόλη μας δίστανται απόψεις. Κάποιοι θέλουν το νησί να είναι κλειστό. Κάποιοι το θέλουν να είναι ανοιχτό. Εμείς όμως, εγώ προσωπικά σαν δήμαρχος και η ομάδα μου, για να λυθεί, για να έχουμε μία μόνιμη λύση του προβλήματος, δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει κάποια στιγμή αυτά που εμείς διεκδικήσαμε από το κεντρικό κράτος, δηλαδή τι διεκδικήσαμε, να γίνει μια νόμιμη προβλήτα, τι διεκδικήσαμε, να υπάρξουν φύλακες, τι διεκδικήσαμε, να γίνει μια περίφραξη, να κάνει η Επιτροπή ο κύριος Παρακαμιάν τη δουλειά του όσον αφορά επιτέλους να μας πει τι πρόβλημα υπάρχει στο δάσος. Αυτά εμείς αυτό ποτέ δεν το αμφισβητήσαμε. Αλλά από την άλλη όμως διεκδικούσαμε και ανεβάσαμε και πολύ ψηλά τους τόνους με τους κυβερνώντες. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν άρεσε και πολλούς, αλλά με ένα ουδόλος με ενδιέφερε για το νησί. Γιατί θέλαμε πραγματικά να δοθεί μια λύση από πλευρά κυβέρνησης για να χρηματοδοτήσει και τα έργα, ούτως ώστε να έχει μια συγκεκριμένη επισκεψιμότητα το νησί, όχι ανεξέλεκτη, και να προστατεύσουμε και το δάσος. Αυτός ήταν ο στόχος μας. Γι' αυτό τρέξαμε και τη μελέτη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, την οποία δεν την υιοθέτησε ποτέ η Διεύθυνση Δασών. Όμως την πλήρωσε ο Δήμος Ιεράπετρας, την παρέλαβα, είχε ξεκινήσει από την εποχή που ήταν ο Σύφης Αναστασάκης, μετά την προχώρησα εγώ, επιτέλους ήρθε και στο Δήμο της Ιεράπετρας. Γι' αυτό ήμουνα και στο φορέα προστατευόμενων περιοχών Ανατολικής Κρήτης, που δεν χρηματοδότησε ποτέ η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό διεκδικήσαμε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Χατζηδάκη, να κατέβει στην Ιεράπετρα. Να πάμε στο νησί. Δεν ήρθε τυχαία ο Χατζηδάκης στην Ιεράπετρα. Κάποιοι έβαλαν πλάτη για να έρθει. Και να δούμε πραγματικά τι μέλη γενέστε. Παρουσία του τότε αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Γουλιδάκη και του κυρίου Αρναουτάκη και της κυρίας Κοζηράκη και πολλοί άλλοι, συζητήσαμε όλα αυτά τα θέματα. Από εκεί πέρα, αν άλλοι είναι ανακόλουθοι σε αυτά που λένε και σε αυτά που υπόσχονται, αλλά μην συνεχίζουμε τον αγώνα μας, δεν φταίει ο Δήμος Ιεράπετρας, κυρία Σακαράκη. Φταίνε αυτοί που γίνονται παλαμοκρούστες σε αυτούς που άλλα τους υπόσχονται και άλλα κάνουν. Εγώ στη ζωή μου παλαμοχούς δεν έγινα σε κανέναν. Εγώ πάντα έβαζα πάνω απ' όλα το συμφέρον του Δήμου της Ιεράπετρας. Ονοώ έτσι για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Άρα λοιπόν, έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, εάν θέλει, να προχωρήσει τις διαδικασίες, να χρηματοδοτήσει τις μελέτες, να γίνει μια περίφραξη στο δάσος, να έρθουμε και φύλακες στο νησί πάνω και να έρθει το νησί μια συγκεκριμένη ελεγχόμενη επισκεψιμότητα. Τρία πράγματα θέλει το νησί. Ναι. Επιτέλους, αυτά που υποσχεθήκανε να τα κάνουν πράξη. Ο Δήμος της Ιεράπετρας δεν του έχουν δώσει καμία αρμοδιότητα. Και μάλιστα όταν είχα πει στον κύριο Χατζηδάκη παρουσία του στην αποκεντρωμένη ότι συντονιστής θα πρέπει να είναι ο Δήμος της Ιεράπετρας, το απέκλεισαν.
και έβαλαν την κυρία Κοζηράκη με τον κύριο Παρακαμιά. Την επιτροπή δεν την κάναμε αυτή εμείς. Και μην ξεχνάτε ένα πράγμα. Όσες φορές διεκδικήσαμε να γίνει η συνεδρίαση της Επιτροπής στο Δήμο της Ιεράπετρας, παρουσία όλων των φορέων, ουδέποτε έγινε το αίτημά μας δεκτό. Δεν είχαμε και τις καλύτερες σχέσεις. Θα γίνει τώρα, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω και με δική σας ευθύνη δεν είχα τις καλύτερες σχέσεις όμως. Δηλαδή και... Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα. Καράκι τον κύριο Παρακαμιά να βγαίνει στα ραδιόφωνα και να βρίζει τους γεραπετρίτες. Μα τι λέτε τώρα. Μάλλον δεν με γνωρίζετε καλά. Δεν έβριζε τους γεραπετρίτες τώρα. Δεν νομίζω ότι είχε. Θα έρθει ένας επιστήμονας. Το οποίο δεν αμφισβητώ τις γνώσεις. Ακούστε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Καλατζάκη. Ήσασταν 9 χρόνια δήμαρχος. 9 χρόνια δήμαρχος. Και μου λέτε τώρα για την επιτροπή κτλ. Έτσι, αυτό έπρεπε όχι μόνο επί δικής σας δημαρχίας να είχε λυθεί το θέμα του νησιού. Έτσι, από πριν έπρεπε να λυθεί. Δηλαδή, τώρα 20 χρόνια, μην πω και παραπέρα, έπρεπε να είχε δρομολογηθεί. Το τι θα γινόταν, τι θέλει η τοπική κοινωνία, τι θα γίνει στο νησί. Και μου λέτε τώρα φταίει ο ένας και ο Χατζηπετρής. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα σας πω ένα τελευταίο. Εγώ έκανα ένα ιστορικό ότι δεν καθίσαμε σταυρωμένα τα χέρια. Διεκδικήσαμε πάρα πολλά πράγματα για την Ίσο Χρυσή. Αυτοί οι οποίοι σε αυτά τα ερωτήματα δεν πρέπει να τα λέτε στον πρώην δήμαρχο ή σε μένα. Θα τα πείτε σε αυτούς που κυβερνάνε. Και εσείς τι κάνατε με τις ευλογίες λοιπόν, και τη στήριξη. Όταν ήρθε στην Ιερά Πέτρα για να τελειώνουμε και δέστε αν αυτά που είπε έγιναν πραγματικότητα. Και τι κάνατε εσείς για να τον αφυπνίσετε. Τα όλα κακώς κείμενα από ό,τι βλέπω έχουν είτε για το ποδοδύναμο του Μακρύ Γαλλού, είτε για το νησί, είτε για τα υπόλοιπα έργα, οτιδήποτε έχει να κάνει με το κεντρικό κράτος που δεν λειτουργήσε, που δεν υποσχέθηκε. Αλλά όχι, δεν είναι θέμα αυτό, αλλά έγινε αναφορά στους κυβερνητικούς βουλευτές. Έγινε αναφορά στους κυβερνητικούς βουλευτές προεκλογικά. Όχι, έγινε αναφορά στους κυβερνητικούς βουλευτές προεκλογικά. Είτε ότι αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσουν και άλλοι, γιατί κάναμε και τηλεδιασκέψη γιατί ήταν η περίοδος του κορονοϊού, αλλά και οι επισκέψεις μου, σας λέω, στο Υπουργείο Ναυτιλίας, παρουσίαζε του κυβερνητικού κυρίου Πλαγιωτάκη, ο οποίος στήριζε αυτή την προσπάθεια, αλλά είχε απέναντί του ένα Υπουργείο Περιβάλλοντος, ειδικά τον κύριο Αμυρά, να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή, δύο υπουργεία δεν μπορούσαν να συνοηθούν. Άλλα θέλαμε εμείς και αυτά που υποσχεθήκανε να γίνουν, και εδώ βρίσκανε πάντα. Θα φέρουμε φύλακες μέσω του ΟΦΠΕΚΑ, θα δώσουμε χρήματα. Θα προχωρήσουν οι μελέτες, τίποτα δεν έχει προχωρήσει. Ούτε χρήματα ήρθανε, ούτε και φύλακες ήρθανε στο νησί. Τρία πράγματα σας λέω το νησί. Που αν θέλει το κεντρικό κράτος θα λύνει τους επόμενους μήνες. Φύλαξη, περίφραξη και η χρηματοδότηση της μελέτης και την υλοποίηση του προβλήματος. Με στόχο τι, να ανοίξει, με στόχο την επισκεψιμότητα, να δένει το καραβάκι εκεί και να πηγαίνει ο κόσμος στη Χρυσή. Αυτός είναι ο στόχος. Να πηγαίνει ο κόσμος, γιατί να πηγαίνει ο κόσμος στις παραλίες στην Ίσου Χρυσή. Τι θα κάνει, όταν είναι περιπραγμένο το δάσος, δηλαδή πώς πηγαίνει. Και τώρα δεν πάει. Τώρα πάει. Πώς θα πάει, να πέσει κάποιο μέτρα βάθος. 30.000 άνθρωποι πήγαν πέρυσι το καλοκαίρι. Μα τι λέτε τώρα. Τώρα νομίζω ότι αυτό που είπαν χθες οι άνθρωποι, δεν τα λέω εγώ, πήγανε κάποιοι άνθρωποι χθες στο νησί. Ακούστε τι είπανε, και αν αμφισβητείτε αυτά που λένε, πηγαίνετε να τα διαπιστώσετε εσείς οι ίδιοι. Τι λέμε τώρα. Όποιος έχει χρήματα πάει στο νησί. Όποιος μπορεί θα πέσει στη θάλασσα για να πάει να κάνει να πάει στην παραλία. Όποιος πάει και δεν του αρέσει θα μείνει μέσα στο σκάφος και θα βγάλει και προς τα έξω την εικόνα. Πού πάτε ρε παιδιά, εδώ πρέπει να πέσουμε στη θάλασσα για να βγούμε έξω. Είναι αυτή η εικόνα για την Ίσο Χρυσή στην Ιερά Πέτρα. Μα τι λέμε τώρα. Θα πρέπει η κυρία Τσαγκαράκη να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ιερά Πέτρας και κλείνοντας δεν έχει καμία αρμοδιότητα πάνω στην Ίσο Χρυσή. Υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα που λέγεται ιδιοκτησιακό. Και επιτέλους η κυβέρνηση να κάνει τρία πράγματα. Περίφραξη, χρηματοδότηση της προβλήτας, χρηματοδότηση για την περίφραξη του δάσους και φύλακες. Τρία πράγματα θέλουμε. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Ωραία. Και να υπάρχει μια ελεγχόμενη επισκεψιμότητα. Αυτά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Αυτά ζητάμε και αυτά θα συνεχίσουμε να ζητάμε ως παράταξη εμείς. Κύριε Καλατζάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο. Πραγματικά, έτσι θα τα ξαναλέμε. Θα τα λέμε. Δεχτεί η αντιπολίτευση. Θα πω ότι
οι κινήσεις οι οποίες έγιναν προχθές, mm-hmm. να το πω για άλλη μια φορά, ήταν σε θετική κατεύθυνση, mm-hmm. τη στηρίξαμε και την άλλη την φορά επόμενη που θα γίνει, φορά θα είστε παρόν. Φορά, mm. θα είμαστε όχι μόνο εγώ, mm. αλλά και πολλοί οι άνθρωποι από την παράταξή μου, mm. γιατί από τη στιγμή που αδιαφορεί το κεντρικό κράτος, mm-hmm. είμαστε υποχρεωμένοι ως γεραπετρίτες mm-hmm. να προστατεύσουμε την ισοχρησή με το οποιοδήποτε μέσο εμείς μπορούμε και έχουμε στη διάθεσή μας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Καλτσάκη. Αυτά. Ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν αρκεί για να μπορέσει να γίνει μια τέτοια κουβέντα, αλλά σιγά όλα τα θέματα, και για όσον αφορά το θέμα της χρυσής και όσον αφορά το θέμα του λιμενικού καταφυγείου εκεί στο είχε Μαριγαλό. Πολλά να... Ναι. Και άλλα τόσα θα μπορούσαμε να είχαμε πάντως από την είναι πράγμα, με τον κύριο Καλατζάκη, αλλά εν πάση περιπτώσει να σας πω κάτι.